Λοιπόν, καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε. Είμαστε στο λόμπι του ξενοδοχείου στις Βρυξέλλες, όπου βρισκόμαστε εδώ την αμέσως επόμενη μέρα μετά την ομιλία σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να σας πω ότι ανήκω σε αυτούς που έχουν μια επιφύλαξη για την συναισθηματική, αποκλειστικά συναισθηματική αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, γιατί πολλές φορές μπορεί να μας ενώνει ένα κοινό δέος απέναντι στην ανθρώπινη απώλεια, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας πολύ διαφορετικές λύσεις για το τι επιδιώκουμε, τι σκεφτόμαστε, πώς νιώθουμε ότι αυτό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί. Παρ' όλα αυτά, η φράση σας ότι είμαστε η φωνή των νεκρών ήταν μια συγκλονιστική στιγμή της ομιλίας. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, τι σημαίνει ειδικά για εσάς το να έρχεστε στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσετε, ζητώντας τι ακριβώς, διεκδικώντας τι από το θεσμό στον οποίο απευθύνεστε στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα. Ζητάμε δικαίωση. Ζητάμε δικαίωση και είμαστε η φωνή αυτών που δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί αυτό θα θέλαν τα παιδιά μας φυσικά. Και είναι το λιγότερο. Είναι το λιγότερο. Αλλά το ζητάμε και είναι κρίμα που στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία να πηγαίνουμε να το ζητάμε αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί βλέπουμε ότι η δικαίωση δεν έρχεται στην Ελλάδα. Οπότε χθες βρεθήκαμε στο Ευρωκοινοβούλιο για να μιλήσουμε για τα Τέμπη, για να μιλήσουμε και για το κατά πόσο η πολιτική ηγεσία επηρεάζει πλέον τη δικαιοσύνη. Και σε εμάς, εμείς χρειαζόμαστε τη δικαιοσύνη να είναι αμερόληπτη και να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αυτό ουσιαστικά ζητάμε για τους ανθρώπους μας και φυσικά ζητάμε να μην υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Επειδή βλέπουμε την αδιαφορία της κυβέρνησης και γενικά πώς έχει συμπεριφερθεί σε άλλες καταστροφές και σε άλλες καταστάσεις που επλήγησε μέρος της κοινωνίας, με απόλυτη διαφορία. Και βλέπουμε το ίδιο πράγμα να συμβαίνει και στο θέμα των Τεμπών. Και μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι ο σιδηρόδρομος ξαναμπήκε με τις ακριβώς ίδιες συνθήκες σε λειτουργία ένα μήνα μόλις μετά. Και βλέπουμε αυτή την αδιαφορία προς τον άνθρωπο. Πολύ σημαντικό για μας είναι να φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Είπατε χθες ότι αυτό μπόρεσε να συμβεί επειδή ούτε η δικαιοσύνη αλλά ούτε και τα μέσα ενημέρωσης στάθηκαν στο ύψος τους. Τι σημαίνει αυτό? Η δικαιοσύνη από την αρχή εθελοτυφλεί και κοφεύει. Δεν γίνονται τόσο απροκάλυπτες παρανομίες που αισθάνομαι άσχημα να κάθομαι να τα αναφέρω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις και τις ποινικές γνώσεις για να καταλάβεις τις παρανομίες που γίνονται. Είναι εντυπωσιακό πως δεν νιώθουν το ίδιο πράγμα οι ανακριτές και οι εισαγγελείς, ότι προσπαθούν να μας πείσουν για το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι δεν έχουμε καν την κρίση να βλέπουμε σωστά. Και φυσικά και τις ανακοινώσεις, τις 2-3 ανακοινώσεις από τον Άριο Πάγο μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός έτους, τις 2-3 αυτές ανακοινώσεις που είχαμε από τον Άριο Πάγο, οι οποίες ουσιαστικά είτε εξυμνούσαν το έργο τους, είτε μας λέγανε ότι είμαστε υπερβολικοί και αδίκως φωνάζουμε. Λέτε κάποια στιγμή ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτή την ιστορία παραπλάνησης, μιας συνειδητής χειραγώγησης της κοινή γνώμης από την οποία έχει αποκρυφθεί ουσιαστικά η κατάσταση των σιδηροδρόμων. Αυτό παραμένει? Φυσικά παραμένει. Φυσικά παραμένει. Εγώ πέρα από τα πορίσματα που έχω διαβάσει των πραγματογνωμόνων και αυτά που αναγκαστικά λόγω της υπόθεσής μας έχω αναγκαστεί να ψάξω και να δω και έχω δει την πραγματική αλήθεια, αυτή δεν παρουσιάζεται καθόλου στο κοινό. Ίσα-ίσα ενθαρρύνεται να το χρησιμοποιεί. Άρα, ο τύπος, τα μέσα ενημέρωσης, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν παρουσιάζουν την αλήθεια όπως πρέπει να την παρουσιάσουν. Άρα, οι οδηγίες είναι
προς την πλευρά της συγκάλυψης. Αυτό παραπλάνηση ονομάζεται, σωστά. Μπορώ να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για την στάση του Υπουργού, του κ. Καραμαλή, απέναντί σας. Αναφερθήκατε σε αυτό. Αναφερθήκατε στην υπόρρητη οδηγία του να πενθήσετε βουβά. Δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, σχολίασα, γιατί θύμωσα. Και έκλαψα. Αλλά, πέρα από αυτά, το ύφος του κυρίου Καραμαλή και το με εκπλήσει, θαρρείς λέγοντας λέξη αθώος και όλα τα άλλα που είπε, αν τα πει με τον αλαζονικό του τρόπο και το θράσος, θαρρείς αλλάζουν νόημα. Δεν αλλάζουν νόημα. Ψεύδεται. Ψεύδεται μπροστά σε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά. Εγώ, ακόμη και αυτή η πλειοψηφία μέσα στην Επιτροπή γνωρίζει ότι ψεύδεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος μπορεί να μιλάει έτσι απέναντι σε άλλους όταν ξέρει ότι και οι άλλοι γνωρίζουν την αλήθεια. Και όταν σε εμάς αναφέρεται μετά από ένα χρόνο και μας ουσιαστικά ζητά να θρυνούμε βουβά χωρίς να ενοχλούμε, χωρίς να δημιουργούμε θέμα. Η λέξη υβριστικό νομίζω είναι πολύ φτωχή, πολύ μικρή για να δείξει, να αξιολογήσει την πράξη του πραγματικά. Πιστεύω ότι πλέον δεν θα μιλήσω για τη δικαιοσύνη, γιατί εγώ προσωπικά δεν περιμένω κάτι από την ελληνική δικαιοσύνη. Μου έχει αποδείξει πολλές φορές ποια είναι η θέση της και το έχω δεχτεί. Οπότε δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Αλλά θεωρώ ότι το μόνο που καταφέρνει πλέον ο κύριος Καραμαλής είναι να εκθέτει περισσότερο τον εαυτό του στον κόσμο, στην κοινωνία.